centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Τώρα, Έλενα, νωρίτερα δεν σου έλεγα για την πεφταστεριά. Ναι, ναι. Skyfall και τα λοιπά. Ναι, ναι. Που λέει και η Αντέλ. Ναι, ναι. Και δεν σου λέγα ότι είναι η χαρά των ραδιοεραστεχνών. Είναι, μου το είπες. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Λεωνίδας Φίσκας. Κύριε Φίσκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Νατσούλη. Χαίρομαι που με καλέσατε. Να είστε καλά και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην εκπομπή μας. Για να μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα που ίσως για τον πολύ κόσμο να φαντάζει μυστήριο θέμα. Είναι από τα θέματα τα οποία και είναι από τα χόμπι μάλλον που ο καθένας μπορεί να έχει και μπορεί στον άλλο να φαίνονται μυστήρια. Για να ακούσουμε από εσάς, τι πρόκειται να συμβεί λοιπόν με αφορμή και αυτήν την πεφταστεριά. Λοιπόν, με αφορμή τα πεφταστέρια, οι ραδιοεραστέχνες θα ενεργοποιηθούν, όπως βέβαια συμβαίνει κάθε Αύγουστο, ναι. Αυτή η βροχή, ναι. Των μετεωριτών συμβαίνει κάθε Αύγουστο. Υπάρχουν κι άλλες, αλλά αυτή, ναι, είναι, ναι, η μεγαλύτερη σε ένταση, ας πούμε. Mm-hmm. Και για τους ραδιοεραστέχνες είναι μια μεγάλη ευκαιρία να καθίσουν μπροστά στους αστυνομάτους τους και να εκμεταλλευτούν αυτή τη βροχή των μετεωριτών, γιατί με κάποιο τρόπο, εκπέμποντας δηλαδή στον ουρανό το σήμα μας, ναι, αντανακλάται και φτάνει στους μετεωρίτες. Και αντί να κάνουμε, ξέρω εγώ, 500 χιλιόμετρα επαφές, μπορούμε να κάνουμε μέχρι 2.500 με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε να σας πει κάποιος, μα γιατί ταλαιπωρείστε με τις επικοινωνίες κατά αυτόν τον τρόπο την ώρα που υπάρχει το Messenger, το Facebook και το Twitter και το πώς το λένε τα άλλα. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Προσπαθήσατε εσείς να στείλετε μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο πρωτοχρονιά, Πάσχα, σε ώρες που είναι το δίκτυο φορτωμένο της κινητής ή... Δεν μπορείς να στείλεις με τίποτα. Ναι. Ναι, εάν γίνει κάποια έκτακτη ανάγκη, τύπα ξύλο, εμείς είμαστε εδώ για να αποκαταστήσουμε τις επικοινωνίες ασύρματα, χωρίς καλώδια, χωρίς τίποτα. Στα βραχεία κύματα, στα VHF, παντού. Μάλιστα. Αυτή είναι η έννοια του ραδιοραστέχνη. Είναι υπηρεσία ο ραδιοραστέχνη. Και δεν είναι απλό χόμπι. Δεν είναι απλό χόμπι. Είμαστε υπηρεσία, είμαστε γραμμένοι στα ΨΕΑ, ενταγμένοι στα ΨΕΑ. Ναι. Και οτιδήποτε έκτακτη ανάγκη συμβεί, είμαστε εδώ για να αποκαταστήσουμε τις επικοινωνίες. Τώρα όμως έτσι ιντριγκάρει και το μέχρι πού μπορεί να φτάσει το σήμα και να συνομιλήσω με έναν άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Το σήμα μας φτάνει. Αυτό το καταλαβαίνουμε κι εμείς παλιά. Κάθε γωνιά της γης. Σε κάθε γωνιά της γης έχουμε επικοινωνήσει με το τελευταίο νησί του Ειρηνικού, του Ατλαντικού, ναι, με άλλους φίλους ραδιοεραστέχνες. Δηλαδή και αυτό γίνεται καθημερινά. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια μαγεία όμως, έτσι, η επικοινωνία είναι μαγεία. Είναι ένα, έτσι ακριβώς, είναι ένα μαγικό χόμπι. Ο ραδιοεραστεχνισμός έχει και, δηλαδή οι επικοινωνίες μπορούν να γίνουν με κάθε τρόπο. Είδατε, είναι μετεωρίτες, κάνουμε επικοινωνία μέσω του φεγγαριού, όπως το σήμα με την αντανακλάτηση μετεωρίτες μπορεί να αντανακλαστεί και στο φεγγάρι. Κάνουμε και τέτοιες επικοινωνίες. Εξειδικευμένα πράγματα βέβαια αυτά. Πώς μπορείτε όμως να το σημαδέψετε το φεγγάρι για να κάνει αντανάκλαση? Μπορούμε. Έχουμε τις κατάλληλες κεραίες και το σημαδεύουμε. Βέβαια. Απίστευτο. Απίστευτο. Για όλα αυτά ο κόσμος μπορεί να έρθει στη ραδιολέσχη μας. Τι κόσμο ασχολείται, όντως κύριε Φίσκα, τι κόσμο ασχολείται με αυτό το θέμα? Η ραδιολέσχη Καστοριάς αριθμεί περίπου 300-300 περίπου μέλη. Αλήθεια. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε πάνω από 6.000 και στον κόσμο εκατομμύρια. Είστε κι εσείς που είστε σε φορτηγά και αυτοί όλοι μαζί είναι το ίδιο θέμα, αυτοί όλοι μαζί που μιλάτε? Όχι, τα φορτηγά είναι άλλη. Είναι CPS εκείνη. Ακριβώς. Ναι, εμείς δίνουμε εξετάσεις στο Υπουργείο για να πάρουμε, έχουμε, ναι, κανονική άδεια. Δίνουμε εξετάσεις οι οποίες γίνονται, οι ραδιολέσχοι Καστοριάς διοργανώνουν εξετάσεις, όποιος ενδιαφέρεται δηλαδή μπορεί να δώσει εξετάσεις και να πάρει κανονικά το πτυχίο ραδιοεραστέχνη, με το οποίο μπορεί να πάρει μετά και την άδεια του ραδιοεραστέχνη. Γιατί δεν μπορεί να έχει ο καθένας ένα ασύρματο στο αυτοκίνητό του ή στην κατοχή του, αν δεν έχει άδεια. Είναι παράνομο. Τώρα, να έχει άδεια ραδιοεραστέχνη. Χθες είχαμε επικοινωνία, από ό,τι διαβάζω και εδώ και σε ένα ενημερωτικό δελτίο, μεταξύ Ελλήνων, Γερμανών και Τσέχων.
Έτσι ακριβώς. Και συνεχίζεται. Με γιατί... σκέδαση σε μετεωρίτες, όπως ονομάζεται ακριβώς η τεχνική αυτή. Ακριβώς. Κάναμε και άλλες επαφές με Πολωνούς, με Ιταλούς, με Ρώσους, με Λευκορώσους. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ στον ασήμαντο μπροστά. Ναι. Γιατί παράτησα τη δουλειά. Να... Είναι... Κύριε Φίσκα, μπορούμε να κάνουμε κάτι ζωντανά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορείτε να καλέσετε κάποιον για να σας ακούσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να καλέσω γιατί οι επικοινωνίες γίνεται με ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν είναι ήχος ή σήματα Morse, είναι μια συνεχόμενη ας πούμε ροή πληροφοριών. Κατάλαβα. Θα χαρώ όμως πάρα πολύ να διοργανώσουμε μια ζωντανή εκπομπή κάποια άλλη στιγμή που θα είναι. Θα ναι, κάνουμε ναι για να μιλήσουμε για όλο τον ραδιοτεχνισμό. Ναι, μπράβο. Βέβαια, στεφώνει. Και στη οπότε... Από τη ραδιολέσχη Καστοριάς. Θα κλείσουμε ένα ραντεβού όποτε θέλετε για να... Πού έχετε γραφεία? Τα γραφεία είναι μπαίνοντας στη πόλη στο κτίριο του Δινάκ. Στο κτίριο του Δινάκ, μάλιστα. Πολύ ωραία. Και είστε εκεί συνεχώς, είναι κάποιος άνθρωπος πάντα είναι... εκεί? Βέβαια, είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Παραστάς Φώτης. Ναι. Και τα μέλη της ραδιολογικής που βρισκόμαστε περίπου δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα μπράβο και Τετάρτη. Σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία έχω πει. Πολύ ωραία. Στο άρθρο εκεί υπάρχουν site, υπάρχει και τηλέφωνο. Όποιος θέλει μπορεί να και ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει από κοντά να δει τις επικοινωνίες. Όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί και η διαδικασία είναι μαγική πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Φίσκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ και να κλείσουμε ένα ραντεβού την επόμενη φορά. Ναι, 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 αυτό θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε, πραγματικά μας ενδιαφέρει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετώ. Καλημέρα, καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.